Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο, καλώς ήρθατε σε ένα χαλαρό, όμορφο βλογκάκι, καλοκαιρινό, όχι βέβαια τόσο δροσιστικό. Βέβαια, ας ανοίξω το air condition, να δροσιστώ εγώ τουλάχιστον. Το σημερινό βίντεο θα είναι βίντεο update πάνω σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία έχω δείξει σε αυτό το κανάλι και έχετε δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτο είναι το σπίτι, το progress, δηλαδή πόσο προχωράει, έχουν περάσει δύο ολόκληροι μήνες. Χτίζουμε οικοδομές, κυρίες και κύριοι. Αυτός όλος ο χώρος θα είναι το δικό μας. Και το δεύτερο είναι το drone μου. Το drone μου το οποίο βυθίστηκε. Hello, darkness, my old friend. Καλά πήγε αυτό, ρε. Και ξεκινήσω με την ιστορία του βυθισμένου drone. Όχι, αυτό το drone που κρατάω δεν είναι αυτό που βυθίστηκε. Όπως γνωρίζετε, αυτό το κανάλι το drone είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των περιπετειών και γενικά το filmmaking το οποίο κάνω. Οπότε από τη στιγμή που το drone μου έπεσε στη θάλασσα, έπρεπε άμεσα να το εγκαταστήσω, διότι είχα το ταξίδι στην Αύπακτο και πολλά άλλα project τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα και δεν γινόταν να μην είχα drone. Οπότε αγόρασα άμεσα ένα καινούριο, το DJI Mavic Air 2S από το κατάστημα dronehouse.gr, και έχει σημασία το όνομα αυτού του καταστήματος. Καθώς με πήραν κατευθείαν τηλέφωνο διότι παρακολουθούσαν το κανάλι για να μου μιλήσουν και μέσα όλα είχαν την ευκαιρία να τους πω την ιστορία για τον drone μου το οποίο έπεσε στη θάλασσα. Και μαντέψτε, μπόρεσαν να με βοηθήσουν. Μου έδωσαν τηλέφωνο του Βαγγέλη, ο οποίος δουλεύει στην εταιρεία X Labs, η οποία είναι η υπεύθυνη εταιρεία για τις επισκευές των drone της DJI, για να επικοινωνήσω μαζί του, ούτως ώστε να πω το πρόβλημά μου και καθώς το drone μου ήταν με εγγύηση, να τους το στείλω να δουν τι μπορούν να κάνουν. Οπότε παίρνω τηλέφωνο, συνεννοούμε, στέλνω πίσω το βυθισμένο drone μου μαζί με ό,τι άλλα στοιχεία χρειαζόταν, δηλαδή την πτήση μου, αν έκανα εγώ κάποιο λάθος και όλα αυτά, ούτως ώστε να τα επεξεργαστούν και εννοείται και το τιμολόγιο αγοράς, καθώς έχει 2 χρόνια εγγύηση, μου περίπου στον 1,5 χρόνο. Και ξαφνικά από το πουθενά, χθες μου έρχεται αυτό εδώ το drone. Όπως μπορείτε να δείτε, ήρθε με τα αυτοκόλλητα, όλα σφραγισμένα. Και μιας και δεν είχα κανένα νέο, τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω: παιδιά, τι είναι αυτό? Και μου λένε: σας το αντικαταστήσαμε. Και λέω: το φτιάξατε? Όχι, λέει, είναι ολοκένουργιο drone. Οπότε, ειλικρινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην DJI για το customer support. Δεν είχα ούτε το DJI το Care, όσοι το γνωρίζετε. Δεν είχα τίποτα. Απλά το έστειλα, εντόπισαν το σφάλμα τους και μου στείλανε ολοκένουργιο. Οπότε μπορεί να μου σκληρώσει το τελευταίο βίντεο που έπεσε απλά τον drone μου στη θάλασσα, αλλά μεγάλο respect, διότι το customer service και το care είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα σε ένα μήνα είχα καινούριο drone. Βέβαια, σαν πάνω αναγκάστηκα να αγοράσω καινούριο για να το αντικαταστήσω. Παρ' όλα αυτά, όλο και κάποια χρήση θα βρούμε γι' αυτό. Και μιας και ένα βίντεο το οποίο κάνουμε update και λέμε τα νέα μας, θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Και αυτές είναι οι ολοκένουργιες σκούπες πάνω στην Team με το ολοκένουργιο σχέδιο του BMW, αλλά και οι υπέροχες σκούπες εδώ της Κωνσταντίνας. Βγαίνουν μόνο σε λευκό χρώμα και μπορείτε να τις βρείτε στο panosden.gr. Το link εννοείται θα το βρείτε στην περιγραφή, το e-shop της ομαδάρας, όπως και την μπλούζα την οποία φοράω σε περίπτωση που θες να βάλεις πηγασάρα. Παρέα εννοείται και με t-shirt με το BMW για εσάς τους τρελαμένους, τους BMW-δόφιλους. Και αφού μοιράστηκα μαζί σας αυτά εδώ τα ευχάριστα, ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τι πρόοδο έχει γίνει στο σπίτι όλο αυτό το διάστημα και να δούμε αν έχει και εκεί ευχάριστα νέα. Έχουν περάσει περίπου 2 μήνες από την τελευταία φορά που πήγαμε στο σπίτι και το είδαμε μαζί. Οπότε πάμε με την Κωνσταντίνα τώρα να δούμε σε τι κατάσταση είναι, να δούμε το progress, τι έχει προχωρήσει. Και φυσικά, ακολουθώντας πολλές από τις δικές σας συμβουλές που γράψατε σε εκείνο το βίντεο, θα πάμε να κάνουμε και κάποια μικρά σχόλια, κυρίως στο κομμάτι των ηλεκτρολογικών, για τις μπρίζες, για όλα αυτά. Να κάνουμε ένα νέο σχεδιασμό, να παρατηρήσουμε. Και ξέρω ότι υπάρχουν οι τείχοι. Και αφού υπάρχουν οι τείχοι, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο visualization, έτσι να δούμε τους χώρους. Στατινά, ήσουν καστανή και γίνεις ξανθιά μέχρι τότε. Αν υπομονείς, πιστεύεις θα έχει πρόοδο? Αγχώνομαι περισσότερο για όλα αυτά που μας περιμένουν. Ισχύει γενικά, όσο περισσότερες συμβουλές μου δίνατε, τσέκαρε αυτό, τσέκαρε το άλλο, τσέκαρε το άλλο, πιο πολύ αγχωνόμασταν στην πορεία. Δεν είναι τόσο απλό και όταν έχεις περιορισμένο χρόνο όπως εμείς και είναι και κάπως πιο μακριά, όλα αυτά προστίθονται παραπάνω. Αλλά ελπίζω να έχουμε καλό timing σήμερα και να πάρουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα μελλοντικά σχέδια. Κανόνες ασφαλείας, Κωνσταντίνα. Έτσι είναι το εργοτάξιο. Έτσι πρέπει. Για να δούμε, να αναγνωρίσουμε τους υπόλοιπους ορόφους. Παγώθηκε. Να είναι το στούντιο μεγάλο, να είναι το στούντιο μεγάλο. Δες εδώ πόσο είναι. Είναι μεγάλο, ε. Είδες που είναι μεγάλο. Όχι, δες ποδόσφαιρο θα παίζουμε εδώ μέσα. Καλώς ήρθατε στο στούντιό μου. Την τελευταία φορά είχαμε δει έναν άλλον όροφο. Πλέον βρισκόμαστε στο δικό μου όροφο. Εγώ πουθενά, παιδιά. Στο δικό μας όροφο, yeah, Κωνσταντίνα. Oh. Και έχουν μπει τα τούβλα και έχει γίνει διαμόρφωση. Οπότε επιτέλους αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τι παίζει. Το που είδα είναι ότι έχουμε μεγάλο ενιαίο στούντιο. Mm. Όλο αυτό το οποίο ακόμα δεν έχω ιδέα πώς θα το γεμίσω. Εδώ θα βάλουμε μια μικρή κουζίνα. Σίγουρα, γιατί εντάξει, πρέπει να υπάρχει, να έχουμε μια καφετιέρα, κάτι, οτιδήποτε. Ελάτε εδώ. Όλη μαγεία εδώ θα γίνεται, παιδιά.
κομμάτια. Αυτό εδώ το φαινομενικά μικρό δωμάτιο. Κοίτα, με τον ευρυγόνο φαίνεται μεγάλο. Φαίνεται μεγάλο. Όπως βλέπετε, είναι στη γωνία του σπιτιού. Είναι το πιο κλειστό σημείο για να έχουμε την καλύτερη ηχομόνωση. Ώστε να γίνει το gaming δωμάτιο. Από εδώ θα κάνω όλα τα records, τα live stream και όλα αυτά. Και έρχομαι να μπει, ας πούμε, εδώ το γραφείο μου, κάμερες, πίσω background και όλα αυτά. Έξτρα χώρη για αποθήκευση. Θα έχω και παράθυρο δικό μου έτσι να. Να παίρνω λίγο φυσικό φως. Εδώ έχουμε τουαλέτα. Γιατί όχι, μια μικρή τουαλέτα είναι πάντα χρήσιμη. Γενικά σε στούντιο από διακόσμηση τουλάχιστον σε τουαλέτα και αυτά δεν θα είναι σαν το σπίτι και τους υπόλοιπους χώρους. Θα είναι πιο minimal, παιδί μου, διότι σιγά την ιστορία. Και τώρα έχουμε και αυτόν εδώ το χώρο, τον οποίο έτσι όπως το βλέπω θα γίνει κάτι σαν αποθηκευτικός. Δηλαδή σκέφτομαι για ντουλάπες, ράφια και έχει χώρο και για ένα μικρό γραφιάκι. Οπότε είναι πολύ πιο usable από ότι φαίνονταν στα χαρτιά. Στα χαρτιά φαίνονταν κάτι πάρα πολύ μικρό. Εν τέλει υπάρχει εδώ χώρο. Και εγώ εντυπωσιάστηκα με το μέλι. Πάμε και στο σπίτι τώρα. Ασανσέρ. Όπως βλέπετε, προχωράει κανονικά εργοτάξιο. Έχουμε σαλόν κουζίνα. Αλλά έχουμε και σχετικά ευρύχωρο μπαλκόνι. Δηλαδή χωράει και το τραπέζι του και την ψυστάρια του. Μπαλκόνι να κάνουμε. Έχουμε μπαλκόνι, θα ράζουμε. Αφού είναι το καφεδάκι, θα τρώμε. Εδώ είναι το μπάνιο. Γενικά αυτό που σχολιάσαμε για το μπάνιο είναι πολύ μικρότερο από ό,τι περιμένει. Δηλαδή τώρα φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Αλλά ελπίζω έτσι με τα φώτα, έτσι είναι τα μάρμαρα, ξέρω εγώ τι θα βάλουμε. Θα φαίνεται πιο ωραίο και πιο ευρύχωρο. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα, η οποία θεωρώ ότι είναι κομπλέ. Μεγάλη. Κομπλέ, μεγάλη. Δεν έχουμε απαιτήσει ένα κρεβάτι, θέλουμε και μια μεγάλη δουλάπα. Μια δουλάπα. Μας στάσει μια δουλάπα. Μας στάσει. Θα έχω το δικό μου δωμάτιο. Fun fact, δεν θα μας στάσει. Να σας δείξω που δεν είναι δική μου δουλάπα. Τέλος πάντων μέρος της. Λοιπόν, εδώ θα είναι το δικό μου στούντιο. Και σαραντίνα. Έχω ήδη σκεφτεί τη χρώμα που θέλω. Καινούριο. Ναι, δεν σαν παλιά. Θα είναι ατυχιζόμενη ντουλάπα. Οπότε εδώ θα έχει ντουλάπα. Θα είναι τα δικά μου ρούχα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Το γραφείο θέλω να μπει εδώ. Πίσω αυτό. Το background σου. Έχω παράθυρο να κοιτάω και να χνατεύω έτσι. Και εδώ είναι το άλλο το δωμάτιο που το παιδικό που είπα πάνω. Τρελάθηκαν όλοι να τάκα το παιδικό δωμάτιο. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε κάτι να είναι το παιδικό δωμάτιο ή ο ξενώνα. Νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερο, by the way. Τώρα που το βλέπω. Όχι, εγώ νόμιζα ότι. Χωράει ένα μικρό παιδί. Έτσι, το παιδί ήταν το πέντε τη μικρό. Όπως ήταν, καλά είναι, δεν έχω θέμα. Και πάμε. Τι μπορεί να βάλει, ένα μικρό κρεβάτι, ένα γραφείο. Ναι, ντουλάπο. Και εδώ πέρα. Το πλυσταριό. Το μπάνιο που θέλουμε να βάλουμε πλυντήριο στο εκνοτήριο. Έχει από πάνω και πατάρι για έξτρα χώρο. Και ένα νυπτηράκι έτσι να μπορούμε να κάνουμε λίγο να είναι πρακτικό. Γενικά πρέπει να το δω έτσι με κάποιον διακοσμητή κάποια στιγμή. Θα ήθελα να δοκιμάσω να βάλουμε από πάνω αυτή τη γυψανίδα με κρυφό φωτισμό, με σποτάκια. Στα dream houses πάντα το έβλεπα αυτό και επειδή μια ζωή ήμουνα σε νοικιαζόμενα σπίτια, δεν είχαν ευκαιρία να παρέμβω και συνήθως αυτά που είχαν παλιά και δεν είχε κανένα. Οπότε θα το ήθελα έτσι κάτι έξτρα να έχουμε. Τάξη. Στο στούντιο να είχα γύρω-γύρω έτσι και να έχει και μια λιτοτονία ή τέλος πάντων. Δεν ξέρω, γενικά για το στούντιο χρειάζομαι βοήθεια. Έχω δει το καλπάδο που κρέμονται κάτι πράγματα από πάνω και μη σφαστεί τα πράγματα κάνω κι εγώ. Δεν είμαι ψυχολογικά έτοιμος γι' αυτό. Απλά θα απολαμβάνουμε το χώρο. Ότι θα είναι πολύ. Και το φως, το φυσικό. Ισχύει. Είναι ψιλοτάβανο. Αυτό βλέπω ότι είναι ψιλοτάβανο. Όπως το θέλω, δεν θέλω να είναι ψιλοτάβανο. Γιατί θα φεύγει. Δεν πρέπει να κατέβει. Τι κάνει ο ηχό. Νομίζω πιο χαμηλά είναι καλύτερα. Πάνω μπορείς να βάλεις ηχομόνωση για να μην ενοχλείς όντως το σπάνω. Ναι. Γιατί άντε δεξιά αριστερά είναι δικό σου. Ούτε θα ακούγεται. Πάνω νομικά τον ηχοντρώνε μόνο πάνω. Δεν ξέρω. Θέλει, σίγουρα. Και όπως καταλάβετε, όσο περισσότερο μένω εδώ, τόσο περισσότερο μπερδεύομαι, αγχώνομαι, αλλά ταυτόχρονα και ενθουσιάζομαι. Καθώς ανυπομονώ για αυτό που θα έρθει στη συνέχεια. Και ήδη όπως βλέπετε, πρέπει να κάθομαι εδώ και να απολαμβάνω το φυσικό φως. Κάτι το οποίο με γεμίζει ενέργεια και σίγουρα μου ενισχύει την παραγωγικότητα. Οπότε πιστέψτε με, θα γίνει χαμός με το καλό όταν έρθουμε εδώ.